κόρτα των προβλημάτων που διαχειρίζεστε και πραγματικά, ειδικά αυτή την περίοδο με τις προτάσεις και με το Υπουργείο Παιδείας και θεωρούμε ότι είναι το κατάλληλο τάνι και όχι μόνο λόγω προεκλογικής περίοδου, επειδή εμείς θέλουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο σε δημοτικά πράγματα, αλλά γιατί υπάρχει και μια κινητικότητα όσον αφορά τώρα τα ζητήματα του Πανεπιστημίου, εδώ του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου και θεωρούμε ότι αν μπορούμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς, πρέπει να δηλώσουμε πρώτα τη στήριξή μας. Είναι και διαχρονική βέβαια, δεν είναι μόνο τωρινή, όσον αφορά την ανάπτυξη και τις προοπτικές που μπορεί να υπάρχουν στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά πέρα από τον ακαδημαϊκό του ρόλο, που είναι πολύ σημαντικός και συνέχεια επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια και λαμβάνει διαστάσεις και θέλουν πραγματικά το Δημοκρατικό να γίνει και το κέντρο των Βαλκανίων, για εμάς, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έχει και έναν άλλο ρόλο του Πανεπιστημίου. Είναι η βαριά βιομηχανία της περιοχής. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι η μοναδική σοβαρή επένδυση που έγινε από το ελληνικό κράτος στην περιοχή μας εδώ. Σε όλη την ιστορία της. Σε όλη την ιστορία της. Γι' αυτό θέλουμε να το στηρίξουμε, πραγματικά να αναπτυχθεί κυρίως ακαδημαϊκά, γιατί αυτό είναι ο πρώτος του ρόλος, και να γίνει πραγματικά το κέντρο των Βαλκανίων, γιατί έχει τις δυνατότητες αυτές και από πλευράς υποδομών και από πλευράς προσωπικού, το οποίο έχει περγαμηνές και αναγνωρίζεται πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο, θα έλεγα. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει, μπορεί να τον παίξει, αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη στήριξη και από την τοπική κοινωνία, από τους θεσμούς, από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από την πολιτική ηγεσία, από την κεντρική πολιτική σκηνή. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση χαιρετίζουμε και την πρόταση που υποβάλλεται, την παρακολουθήσαμε, όσον αφορά την ανάπτυξη και την δημιουργία περαιτέρω σχολών εδώ στο Δημοκρίτιο. Θα θέλαμε βέβαια αυτό να ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές, απλά για λόγους διασφάλισης, ώστε πραγματικά το Δημοκρίτιο να προχωρήσει με σιγουριά στον επόμενο χρόνο. Και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Θα θέλαμε βέβαια να υπάρξει μέσα αυτή την πρόταση, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ήταν εφικτό, αυτά τα αγγλόφωνα τμήματα, τα οποία πραγματικά θα μπορούσαν να προσελκύσουν κόσμο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Θα γινόταν πόλος έλξης φοιτητών, σπουδαστών από τις γύρω χώρες, εν πάση περιπτώσει, και πραγματικά θα έδινε μια άλλη υπόσταση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Εκεί, αν μπορούσαμε κι εσείς να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε, φυσικά και θα το κάνουμε. Γνωρίζουμε τα προβλήματα υποστελέχωσης του Δημοκρατίου, δεν ξέρουμε σε ποια φάση τι συνεννοήσεις έχετε κάνει, αν υπάρχουν δεσμεύσεις από το Υπουργείο. Νομίζουμε ότι χρειάζεται να στηρίξετε το Δημοκρατίο του Πανεπιστήμιου. Υπάρχουν και προβλήματα υποδομών, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα το βιολογικό και εμείς από αυτή τη θέση που είμαστε, επειδή ο Δήμος είναι αυτός που ουσιαστικά μπορεί να παίξει τον καθοριστικό ρόλο και να πάρει την ουσιαστική απόφαση, εμείς θα προσπαθήσουμε και θα συμβάλλουμε ώστε πραγματικά να συνδεθεί ο βιολογικός του Πανεπιστημίου με τον βιολογικό της πόλης, ώστε να λυθούν τα όποια προβλήματα έχει. Βασικό βέβαια, και νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο επετεύχθη, θα μας το πείτε εσείς αυτό, να αφήσει πίσω το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, αυτές τις μαύρες σελίδες στην ιστορία του. Εννοώ τις ρικαστικές διαμάχες μεταξύ των ακαδημαϊκών. Πραγματικά δεν βοηθάει αυτό. Δεν βοηθάει ούτε την τοπική κοινωνία, ούτε την εξέλιξη του ίδιου του Πανεπιστημίου. Και εμείς πραγματικά θεωρούμε ότι η παρούσα διοίκηση πρέπει να στηριχθεί και να κοιτάει μόνο μπροστά. Να κοιτάει το αύριο και όχι το παρελθόν. Αυτό το αξίζει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό.